May I have your attention, αστρολόγος, αλλά όχι αστρολόγος. May I have your attention, Είμαι η Αγγελική Μανουσάκη. Είναι ένα podcast στο pod.gr που μιλάμε σοβαρά, αλλά όχι σοβαρά, για τα ζώδια. Ξεκινάει ένα πονεμένο podcast, ένα επεισόδιο πολύ με πόνο, οδύνη και πάρα, 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 πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα και άσχημα συνέστημα ταυτόχρονα. Δεν μιλάω για τίποτα άλλο παρά για τον έρωτα. Τον οποίο αυτή τη στιγμή θα τον χωρίσουμε δια του 12. Γιατί ζώδια και έρωτα. Γιατί παιδιά μου, τι είναι ο έρωτα. Τα εξυλακέ είναι αυτά που λέω τώρα. Πάμε παρακάτω. Α ξεκινήσουμε. Κρυός. Ο κρυό ερωτεύεται αστραπιαία. Αρκεί μόνο ένα βλέμμα. Μια ματιά φευγάλα να περάσει όλο σαν τον τελειβερά. Να τον δει έτσι και να τον ερωτευτεί. Αλλά έτσι όπω ερωτεύεται το κρεό, έτσι ξερωτεύεται. Είσαι μία ατάκα ξενέρα από το να σε ξερωτευτεί και να μην θυμάται καν το όνομά σου. <σκυρίζει> Πάπαλα, έφυγε ο έρωτα. Όμω του αρέσει του κρυού να πονάει, να βασανίζεται, άστον στο διαβάστηκε, μη του απαντά, ε, εμφανίσου μάλλον ζήλια. Τα, τα θέλει όλα την ίδρυγκα τη γουστάρει ο κρεό. Πού σε κυκλοί, μακού! Ταύρος. Ο Τάβρο για να ερωτευτεί θέλει χρόνο. Όπω και το κρασί τέλο το καλό το κρασί. Θέλει χρόνο για να οριμάσει μέσα του. Αυτό... Μπορώ να πω ότι το βρίσκω πάρα πολύ όριμο. Γι' αυτό κιόλα η Αφροδίτη στον Τάβρο, Αφροδίτη Κομενικά, είναι μια πάρα πολύ καλή Αφροδίτη. Τέλο πάντων, κλείνει αυτό, άσχετο ήταν αυτό. Ο Τάβρο θέλει να σε γνωρίσει, να εμβαθύνει στην αρχή. Είναι, είναι το άτομο που θα πει: καν, δεν πήγαινα καν με αυτόν, δεν, δε, δε, δεν θα καθόλου, δεν την άγγιζα, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Είναι το κλασικό. Μετά αρχίζει με τη συνήθεια. Ένα καλό τρόπο δηλαδή για να σε ερωτευτεί ένα σταύρος, είναι να σε βλέπει συνέχεια. Συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Και να είσαι λίγο στοργική απέναντί του. Το ίδιο και με τι γυναίκε. Το, το ίδιο πράγμα είναι πάνω κάτω. Αλλά αυτό θέλει χρόνο να οριμάσει μέσα του. Και όταν νιώσει. Την απουσία σου, πες ότι σε βλέπει 7 στα 7, 30 στα 30, 30 στα 30 ενώ όλο το μήνα. Και κάποια στιγμή δεν σε βλέπει, του χάλασε τη ρουτίνα. Οπότε εκείνη τη στιγμή ενεργοποιείται Δίν, 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 ο έρωτα. Οπότε αρχίζει μετά και σε ερωτεύεται. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ όριμο να χρειάζεσαι λίγο χρόνο για να ερωτευτεί. Λέω εγώ τώρα. Λίγο χρόνο μέσα σου με ερωτευτεί. <σκυρίζει> για του δίδυμους Που έμαθα προσφάτω ότι έχουν υποθεί πολλά παράπονα, γι' αυτό τέλο πάντων θα είμαι πιο επίκη. Αλλά ούτω ή άλλω θα ήμουνα. Να πω σε αυτό το σημείο. Οι δίδυμοι ερωτεύονται δία του μυαλού. Επίση θέλουν χρόνο. Δεν είναι ότι θα μπαμ και κάτω έτσι απλά. Είναι ότι χρειάζονται λίγο χρόνο να εισχωρήσουν στο μυαλό σου και κυρίω και πιο σημαντικό, να εισχωρήσει εσύ το δικό του το μυαλό. Θέλουν να μπαίνουν σε μια διαδικασία εν γρήγορη σκέψη, συνεχώ. Τακ, 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 τα, τα. Να σκέφτονται, να σκέφτονται, να σκέφτονται. Να μην είναι σε φάση. Οκ, okay, αυτά. Θέλουν να νιώθουν το άγχο, να σε βλέπουν και να είναι σε φάση. Τι να πω, τι να πω, τι να πω. Τι να πω. Αυτό είναι Πάρα πολύ βασικό για τον έρωτα για τους διδήμους. Αυτό. Θα με βρίσετε τώρα και γι' αυτό θα με βρίσετε. Ναι, uh, no. Παρακάτω. Καρκίνος. Τι χαίρε όποια σε ερωτευτεί. Όχι, δεν είναι τυχερή. Γιατί σε ένα βάσανο, αγαπητέ μου, καρκίνε. Ή σε ένα βάσανο. Ναι, μεν, οκ, okay, είναι γλυκά όλα αυτά που για να ερωτευτεί χρειάζεσαι, α πούμε, λίγο, όχι χρόνο, χρειάζεσαι μια διαδικασία από steps. Α πούμε, λίγο το ντροπή, λίγο περιμένω, αλλά μέσα σου βράζει. Αλλά δεν γίνεται τον κάθε ενθουσιασμό σου να τον βαφτίζει έρωτα. Τι να σου αντέξει, οκ, okay. Το καταλαβαίνω εν μέρη, εν μέρη το καταλαβαίνω, αλλά και πάλι δεν γίνεται να σπαταλά το χρόνο και του άλλου του ανθρώπου γιατί να του λες «Ω, σε χοροτευτεί, ας σε θέλω, ας σε κάνω, ας σε ράνω", και τελικά μπουρδε. Μπουρδε! ξεφουσκώνει αυτό το πράγμα, έτσι, σαν μπαλόν, σαν αέρα, παθούσα. Λέων. Α, ωραίος ο Λέων, μου αρέσει ο Λέων, για λίγο. Ο Λέων ερωτεύεται με τρόπο υποτικό, παραδοσιακό. Τον σκέφτομαι, τον φαντάζομαι, φαντάζομαι ένα Λέοντα πάνω σε ένα άλογο και, μία, και με ένα δόρυ πάνω και με μια εντάξει, έκανα μια περίεργη ενόμαλη εικόνα. Anyways, αλλά είναι αυτό που θα σε γεμίσει κοπλιμέντα. Θα, σε, θα, σου κάνει το, θα, σου κάνει ωραία δώρα. Θα σου αφιερώσει τραγούδια. Θα είναι πάρα πολύ δοτικό. Βέβαια, αυτό είναι για την αρχή. Είναι μέχρι να πει εσύ το ναι. Μετά αρχίζει και γίνεται κάπω αντίστροφο. Δεν, καταλαβαίνω πώ το κάνει. Είναι σαν το 50 Shades of Grey. Στην αρχή είναι πάρα πολύ καλό και μετά του τα σκάει και γίνεται μαλάκα. Νομίζω ότι αυτό είναι το, το point του Λέοντα και γενικά η παγίδα του Λέοντα. Πάντω το ακούω σαν έρωτα. Έχει ρε και μου, έχει ένα φλεμ Έχει μια, ένα. ένα κάτω. Το ακούω. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μ αρέσει. Παρθένο. Παρθένο λίγο ξενέρωτο. Ξέρετε γιατί. Γιατί εγώ, σαν εγώ καιρό, δεν μπορώ να συνεννοηθώ με ένα παρθένο όπου δεν του αρέσουν τα μπερδέματα, δεν του αρέσουν τα. Του αρέσει το ντράμα, αλλά δεν του αρέσει στην αρχή. Πώ θα ερωτευτεί, θα ερωτευτεί απλά. Σε γουστάρω, θε, θέλ, σε θέλω, θέλω να βγούμε για καφέ, θέλω να τα φτιάξουμε, θέλω το ένα, θέλω το. Έρε, φιλ, δεν γίνεται έτσι. Και πού είναι το παιχνίδι, και πού είναι ο ρομαντισμό, και πού είναι τα υπενιγμή, και πού είναι η ζήλια, πού είναι όλα αυτά. <αν... alter> δεν γίνεται να είσαι τόσο βλάχο. Δεν γίνεται να, έχεις... να είσαι τσέλιγκα. Σε θέλω. Στα αρχίδια μου! Ζυγό. Ζυγό, 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 ζυγό. Ο ζυγό είναι γενικότερα κυβερνήτη στην Αφροδίτη. Αυτό είναι ο κυβέρνηση στην Αφροδίτη. Που σημαίνει, τι σημαίνει ζυγό, σημαίνει αρμονία. Ο ζυγό είναι από αυτού που κολακεύονται από το τέλειο, από το αέρινο, από το φινετσάτο. Όμω είναι πάρα πολύ εύκολο να ερωτευτεί. Μπορεί να ερωτευτεί μέσα σε πέντε λεπτά. Παρ' όλα αυτά δεν διαρκεί. Είναι γενικότερα, ρε παιδί μου, από τα ζώδια που δεν είναι να επενδύσει, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Έχει συνεχεί μεταβολέ. Είναι, πρέπει να μπλέξει με ένα ζώδιο που να τον τρέχει συνέχεια. Να τον έχει σηκωσίκο, κάτσε, κάτσε. Να μην είναι σίγουρο ποτέ. Αυτό. Οπότε λοιπόν ο ζυγό ερωτεύεται με το σηκωσίκο, κάτσε, κάτσε. Και με τη φινέτσα. Σκορπιό. Αν δεν βασανιστεί ο Σκορπιό, άμα δεν πάθει αιμονέ, άμα δεν την παρακολουθεί με το αμάξι του που είναι, που πάει, τι κάνει, άμα δεν έχει φτιάξει fake profile για να παρακολουθεί τα stories του, δεν είναι ερωτευμένο. Να το ξέρει και ο ίδιο, το ξεκαθαρίζει μέσα του. Είναι απλά άλλο ενδιαφέρομαι, άλλο θέλω να κάνω σεξ, άλλο θέλω να πάω για ένα καφέ και άλλο έχω ερωτευτεί. Λίγο το μπερδεύει στο κεφάλι του, Δεν είναι σίγουρο. Αλλά στο λέω εγώ. Ο σκορπιό είναι ερωτευμένο όταν κάνει παράνοιε. Κατάλαβε τι είναι παράνοιε, ξέρει εσύ τι είναι παράνοιε. Είναι ικανό να αγοράσει περούκα και να πάει να παρακολουθεί, να, κάνει, να νοικιάσει διαμέρισμα στην πολυκατοικία του συντρόφου. Το ξώτη τοξότης μπορώ να μιλήσω με τη μεγάλη εμπειρία που έχω ως κοπέλα και ως άτομο που έχω σελήνη στον τοξότη. Είναι το άτομο που θα ερωτευτεί ένα, ένα άλλο άτομο το οποίο του εκπέμπει κάτι μαμαδέ που τον φροντίζει, τον θέλει συνέχεια, που θέλει συνεχώς να τον βλέπει. Όμως αυτό, το, αυτό το χρόνο τον κουράζει και θέλει και την ανεξαρτησία του. Αυτό το πράγμα, αυτό το, αυτό το contrast, τον κάνει να ερωτεύεται. Παρ' όλα αυτά εγώ να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν γίνεται να τα έχει όλα. Δεν γίνεται να έχει και την πίτα ολάχερη και το σκύλο χορτάτο. Δεν γίνεται δηλαδή να μου λε εμένα, Ελά, μου λείπει, και μετά όποτε θες εσύ, Ε, πιέζομαι, θέλω να σηκωθεί να φύγει, όταν τα κάνω κι εγώ. Ακριβώ έτσι, τα κάνω κι εγώ, γιατί σε σελήνη μου. <Ρι> Αλλά τέλο πάντων, όπω και να έχει, αυτό το πράγμα δεν είναι ανθρώπινο. Εντάξει! <Ρι> εγώ καιρο. Ο εγώ καιρο, όταν ερωτεύεται, Ξέρει πώ το καταλάβαινε, όταν θαυμάζει τον άλλον. Όταν δεν σηκώνει κουβέντα, άμα κάτσει ένα τραπέζι και πει κάποιο: Ξέρε, ο Θωμά είναι πολύ για τον Μπούτσο. Όταν τότε μπει στη διαδικασία να τσακωθεί για να σου πει ότι πόσο δεν είναι για τον Μπούτσο ο Θωμά, ο εγώ καιρό την έχει πατήσει με τον Θωμά. Είναι το μόνο σίγουρο. Είναι αυτό που θα μπει μπροστά. Είναι άντρα, είναι γυναίκα, είναι, ε, δεν έχει σημασία. Θέλει να προστατέψει τη φήμη του άλλου, το, την υπόλοιψη, όλα αυτά γενικότερα. Αυτό έχει, έχει, ένα θέμα με την εικόνα, αλλά εκεί καταλαβαίνει ότι ο εγώ καιρό έχει ερωτευτεί. Όταν μπαίνει σε διαδικασίε για να βλάψει ο ίδιο τον εαυτό του, την εικόνα του, το πρεστή του, για να μπει μπροστά για άλλον. Σπανίω το κάνει. Είναι το εκτιμάτε εσεί όταν το κάνει κάποιο για εσά. Όταν γενικότερα είναι δοτικό ο εγώ καιρό, δεν είναι δοτικό ζώδιο. Στην πούτσα του σα γράφει. Αλλά όταν βλέπει ότι όλος έχει μπει σε μια διαδικασία και στερείται για πάρτι σου, είναι έρωτα. Δεν είναι σαν τον καρκίνο που θα το κάνει ούτω ή άλλω και θα το κάνει και τον κάθε περαστικό. Ο εγώ καιρό έτσι ερωτεύεται. Ιδροχό. Δεν μπορεί κανεί να καταλάβει πότε είναι ερωτευμένο ένα υδροχό. Γιατί? Γιατί? είναι σαν να έχει πολλέ καβάντε καρδιά. Δηλαδή, δίνει την καρδιά του εδώ, τη δίνει αριστερά, τη δίνει δεξιά, τη δίνει παραπέρα και εσύ δεν μπορεί να καταλάβει. Εγώ έχω, έχω, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι πολυερωτικό. Δηλαδή, τι σημαίνει πολυερωτικό, δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτή η λέξη τη βγάζουμε τώρα. Σημαίνει ότι ερωτεύεται πολλά άτομα, είτε και ταυτόχρονα, είτε και σε δηλαδή, κλείνει το ένα κεφάλο, αμέσω ανοίγει το επόμενο. Δηλαδή, συνήθω, για να ηρεμήσει από τον νερό, δεν το χρειάζεται λίγο χρόνο επούλωση των πληγών. Όχι, ο υδροχό το κάνει κατευθείαν. Οπότε δεν μπορεί να καταλάβει ποιο είναι το true και ποιο είναι το fake. Γιατί προσπείται και πολύ συχνά ο υδροχό. Οπότε συγκεκριμένο είναι αόριστο. Έχει δηλαδή όμω. Έχει, 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 κάτι, ένα φλέμ το έχει και ο υδροχό. Του το δίνω. Μ' αρέσει, μου αρέσει, μ αρέσει. Επίση, πάρα πολύ διαγείρεται με τι γυναίκε ή με του άντρε, ξέρω εγώ, που ξέρουν να μιλάνε. Δεν του λέει κάτι μόνο η φινέτσα και η εμφάνιση. Θέλει η άλλη να μπορεί ή ο άλλο να μπορεί να έχει να πει κάτι. Μπορεί να μου τη λε. Μπορεί να μου, να μου ήρθε να με στη γωνία. Τότε ναι, σε παραδέχομαι. Ηχθή. Ο ηχθή θα καταλάβει ότι σε έχει ερωτευτεί όταν θα στα δίνει όλα. Θα είναι η μάνα, ο πατέρα. Θέλω να με τα πάντα σου. Που έλεγε και η Αθηνά από το Power of Love. Το θυμάστε το Power of Love που έλεγε. Ε, θέλω να είμαι η μαμά σου. Θέλω να είμαι η γιαγιά σου. Θέλω να είμαι η αδερφή σου. Θέλω να είμαι η φίλη σου. Θέλω να είμαι αυτά. <Τι> αυτό το πράγμα είναι. Ται... Α! Τραγικό νυχθή η Αθηνά. Είχαμε μιλήσει για φορά. Τραγικό, όντω νυχθή. Είναι αυτό το πράγμα. Όμω αυτό έχει ημερομηνία λήξη και πάρα πολύ σύντομη κιόλα. Δηλαδή, τη μία μέρα αυτό, τα έχει δώσει όλα και κάτι έγινε. Το μπαμ, μου άλλαξαν όλα. 180 μήνες και δεν σε θέλω πια. Θέλω να είμαι μόνο μου. Δηλαδή, είναι από τα ζώδια τα οποία είναι λίγο διχασμένα. Θέλουν θέλουν τη δοτικότητα και να παίρνουν και να δίνουν και την αγκαλιά και ταυτόχρονα θέλουν και αυτό την ανεξαρτησία τους, όπως και ακριβώς και οι τοξότες, με έναν πιο παράδοξο τρόπο. Αλλά όπως και να έχει, δεν θα βγάλει άκρη με τον νυχθή. Αλλά ο τρόπος για να καταλάβεις αν σε έχει ερωτευτεί είναι ναι, αυτό θέλω να με τα πάντα σου, αν ήταν τραγούδι. Και πάμε τώρα για τα tips για τον έρωτα. Μην ερωτευτεί. Ζυγό, εγώ καιρό, καρκίνο. Θα μπορούσα να πω και τον κρυό, αλλά ο κρυό στην τελική είναι ξεκάθαρο. Τα παραπάνω ζώδια που είπα δεν είναι ξεκάθαρα. Συνιστώ για σχέση δίδυμο. Ναι, το είπα. Το είπα και το εννοώ, δεν το είπα επειδή με, κράξατε. Συνιστώ για σχέση δίδυμο, παρθένο και σκορπιό. Μπορεί να μπερδεύω το σεξ με, το, με τη σχέση, βέβαια. Εγώ το κάνω πολύ συχνά αυτό. Δεν ξέρω. Αυτά και όλα τα υπόλοιπα τα θεωρώ λίγο αχρίαστα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα. Έρο ανήκατε μάχαν. Πω πω, με συγχάθηκα. Αστρολόγο, αλλά όχι αστρολόγο. Ήμουν η Αγγελική Μανουσάκη. Ήταν το pod.gr. Σα ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μα. Μπορείτε να ακούσετε κι άλλα παρόμοια αστρολογικά podcast στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast και άλλα τέτοια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σα. Το καλό να ακούγεται.